Έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 100 ετών ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Αμερικανός πρώην Υπουργός Εξωτερικών επί διακυβερνήσεων Νίξον και Φόρντ. Για πολλούς ήταν ο αρχιτέκτονας της σύγχρονης διπλωματίας που σημάδεψε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αποκατέστησε τις συνοαμερικανικές σχέσεις και είχε καθοριστικό ρόλο στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Εκφραστής της αμερικανικής Realpolitik, επιβίωσε από το σκάνδαλο Watergate και ήταν και κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης, για τους επικριτές του ήταν εγκληματίας πολέμου. Ο παράγοντας που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στη σύγχρονη διπλωματία των τελευταίων δεκαετιών, συμβουλεύοντας Αμερικανούς προέδρους και διεθνείς ηγέτες, δεν υπάρχει πια. Γεννημένος στη Γερμανία με το όνομα Heinz Kissinger, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1938, αλλά επέστρεψε ως νεαρός στρατιώτης εκεί για να πολεμήσει. Μεταπολεμικά, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, έκανε αίσθηση με την εισήγησή του για χρήση πυρηνικών όπλων σε συμβατικό πόλεμο. I believe it is technically possible. To conduct the resistance with a limited employment of nuclear weapons, though that is less desirable. Today I am pleased to announce the first appointment of the White House staff. Ο πρόεδρος Νίξον τον έφερε στην κυβέρνηση, πρώτα ως σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, αργότερα ως υπουργό εξωτερικών, ο οποίος διαμόρφωσε τη σύγχρονη ιστορία αλλάζοντας τις ψυχροπολεμικές ισορροπίες. Εισηγητής της Realpolitik προωθεί την ανελαίτη προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, αψηφώντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δεκάδες χιλιάδες ζωές που χάνονται. No nation can make its survival dependent on the goodwill of another state. Οι προσπάθειές του οδήγησαν στο διπλωματικό άνοιγμα της Κίνας, που επιστέφθηκε με την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και συνάντησή του με τον Μάο Τσετούνγκ το 1972, κάτι που αναγνωρίζει μέχρι σήμερα η κινέζικη ηγεσία. Ο Χένρι Κίσιγκερ έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στις συνομιλίες ορόσημο με τη Σοβιετική Ένωση για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Henry Kissinger was a towering figure in US foreign relations, both admired and hated. Όρος που ο ίδιος εφήβρε, shuttle diplomacy, για τα συνεχή αεροπορικά ταξίδια σε αραβικές πρωτεύουσες, οδήγησε στο λιώσιμο των πάγων μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του. We believe that peace. Έγινε όμως συνάμα διαβόητος, καθώς στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο του Βιετνάμ, εισηγήθηκε τον ανελαίητο βομβαρδισμό της γειτονικής Καμπότζης, που οδήγησε στο θάνατο χιλιάδες αμάχους. Θεωρείται όμως τόσο αναντικατάστατος που επιβίωσε από το σκάνδαλο Watergate και διατηρήθηκε υπουργός εξωτερικών επί προεδρίας Gerald Ford. I have never dealt with a group of people as treacherous. Το Νόμπελ Ειρήνης που απέσπασε για τη συμβολή του στο τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ ήταν κάτι σημαντικό για τον ίδιο. Αλλά για τους επικριτές του εξακολουθούσε πάντα να είναι ένας εγκληματίας πολέμου. Υπήρξε απολογητής της διπλωματίας που στήριξε αναφανδόν την χούντα του Πινοσέτ στη Χιλή. The United States could not be totally indifferent to the question of the communist regime in Chile. Στέλνοντας τον υφυπουργό του Ρότζερ στην Αθήνα, παρήχε στήριξη στους Έλληνες πραξικοπηματίες. Ενώ διαδραμάτισε διφορούμενο παρασκηνιακό ρόλο στην τραγωδία της Κύπρου και σε ό,τι επακολούθησε. The Secretary of State told me that is in favor of constitutional order in Cyprus. The United States shall insist on the strict maintenance of the ceasefire on Cyprus. Εμφανίστηκε ως διαμεσολαβητής και στα ελληνοτουρκικά. We are trying to be to play a useful role. I will now get in touch with the Greek foreign minister and we will use all our efforts to support peaceful resolutions of the disputes. I want to tell you all how much it has meant to me and that I'll never forget you. Αλλά και μετά, για δεκαετίες βρέθηκε στο πλευρό ηγετών και όλων των Αμερικανών Προέδρων που αναζητούσαν τις συμβουλές του Ιερού Τέρατος της Realpolitik. Dr. Kissinger and I share the same commitments. This investigation should carefully examine all the evidence. Secretary Kissinger really set the standard for everyone who followed in this job. I was very privileged to get his counsel many times, including as recently as about a month ago.
Παρέμεινε ενεργός ακόμα και στα βαθιά γεράματα, παρακολουθώντας συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, εκδίδοντας βιβλία και συμμετέχοντας σε διεθνείς διασκέψεις. Ηγέτες από όλο τον κόσμο με μηνύματά τους αποτείουν φόρο τιμής στον εκλειπώντα, καθώς τα αποτελέσματα της διπλωματίας του διαμορφώνουν ακόμα το σύγχρονο κόσμο.